Ναι. Και ο κύριος Μανώλης Σύρμας, ο οποίος διατηρεί κατάστημα εστίασης, εστιατόριο στις Πέτσες και γνωρίζει από πολύ μικρό τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης συμμετείχε. Ήταν μια συμμετοχή της τελευταίας στιγμής. Μας ειδοποίησε πέμπτη βράδυ ότι θα ήθελε να τρέξει. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν και καταληκτική η βοήθειά του στους παιδικούς αγώνες, όπου έμεινε και έδωσε μετάλλια σε όλα τα παιδάκια, στο πλαίσιο της νίκης είναι η συμμετοχή. Και έτρεξε και ο ίδιος τα 5 χιλιόμετρα. Ο κ. Κασελάκης έτρεξε εξαιρετικά και ο ίδιος δεν πήρε κάποιο μετάλλιο. Έτρεξε μαζί με τον σύντροφό του και πήρε μετάλλιο συμμετοχής. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μετάλλιο συμμετοχής. Γι' αυτό και αυτός πήρε μετάλλιο συμμετοχής. Έχει σπίτι στις Πέτσες και πολλές φορές ήθελε να ξανασυμμετάσχει. Απλά είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και φέτος τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας πολύ προσιτός άνθρωπος, πολύ ζεστός. Αμέσως ήρθε, πολύ απλώς, μας ρώτησε να γραφτεί, γράφτηκε, συμμετείχε. Ο αγώνας έχει ανοίξει τις εγγραφές του από τον Ιούνιο και τις κλείσαμε 1η Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Κασελάκης γράφτηκε τελευταία στιγμή και κανονικά οι εγγραφές ήταν κλειστές. Απλά επειδή ήταν στο νησί, δεν θέλαμε όχι μόνο αυτόν, όποιοι βρέθηκαν στο νησί, θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε και να τους δώσουμε μία συμμετοχή. Το ξέρω αρκετά χρόνια. Έρχεται εδώ με αρκετές παρέες, με φίλους του, με φίλες, με οικογένειες και έρχεται πάρα πολύ τακτικά στο εστιατόριό μας. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, ένα καλό παιδί, ήσυχος, χαμογελαστός, εντάξει, πολύ απλός άνθρωπος. Δεν έχει ποτέ κρέας, ποτέ ψάρι, σαλάτες, τέτοια πράγματα. Υπερβολές όχι πάντως. Την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, έφαγε κρέας. Έφαγε μπριζόλα, έφαγε σαλάτα και ένα ορεκτικό. Και δύο ποτήρια κρασί. Αφήνει καλά μπουρμπάρ, γενναία. Ναι, δεν αφήνει 5 ευρώ ποτέ. Από 10 και πάνω. Έτσι ήταν όπως το βλέπετε σήμερα, ήταν και μικρός. Μιλούσε και χαιρετούσε όλο τον κόσμο στο νησί. Αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, τα μικρά παιδιά και τα ζώα επίσης. Σκυλάκια, γατάκια, έχει μια ιδιαίτερη δυναμία. Τελευταία, πριν από ένα μήνα που είχε έρθει πάλι στο μαγαζί, τον είδα έτσι να μου λέει ότι εγώ θα αναλάβω. Λέει την αρχηγία, μου έλεγε το σύνδεσμο. Λέω, πρέπει να πα καλά, του λέω. Όχι, μου λέει να δεις, μου λέει εγώ θα προσπαθήσω, μου λέει και θα πάω στην Κρήτη τώρα. Πάω στην Κρήτη γιατί έχω αμφιπύλους εκεί και αυτά. Και τελικά πήγε, γύρισε, πήραν εκλογές και βγήκε αρχηγός. Άρα παιδιά το ένιωθε ο άνθρωπος. Πήγε, γύρισε, πήραν εκλογές και βγήκε αρχηγός. Άρα παιδιά το ένιωθε ο άνθρωπος. Το... Αν κρίνουμε...